Γιατριά δεν έχουν πλέον τα συσσωρευμένα προβλήματα του νοσοκομείου Ρεθύμνου με τις ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό σε πρώτο πλάνο. Η υποστελέχωση κυρίως σε ιατρικό προσωπικό σε κομβικά τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος δημιουργούν, όπως υπόθηκε σε εκδήλωση των νοσοκομιακών γιατρών, σοβαρές δυσλειτουργίες που 9 στις 10 φορές αντιμετωπίζονται με ασπιρίνη ή αλλιώς με μπαλώματα μεσοδανικών γιατρών. Όπως ξέρουμε, σε αυτόν τον τόπο, μόνο όταν η κοινωνία ενεργοποιήθηκε, μπόρεσε να περιφρουρήσει αποτελεσματικά τις δομές της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει και τώρα. Να πάρει η κοινωνία την υπόθεση στα χέρια της, γιατί ίσως αύριο να είναι αργά. Θέλουμε η κοινωνία να είναι ενήμερη σχετικά με το πώς έχουν δρομολογηθεί κάποιες εξελίξεις στον τομέα της υγείας. Όχι για να τρομάξει, όχι για να περάσουμε ένα αίσθημα ανασφάλειας, όσο περισσότερο να είναι μαζί μας. Μία από τις κλινικές του Ιδρύματος που τα τελευταία χρόνια ψυχοραγεί είναι η χειρουργική, στην οποία εδώ και 2 χρόνια δεν γίνονται τακτικά χειρουργία λόγω έλλειψη αναισθησιολόγων, ενώ σε καθημερινή βάση με τεμποδίων αντιμετωπίζονται και τα έκτακτα περιστατικά, δεδομένου ότι χειμώνα-καλοκαίρι λειτουργεί ένα μόνο χειρουργικό τραπέζι. Έρχεται κόσμο στα εξωτερικά ιατρία και μας ζητά να χειρουργηθεί και εμείς δεν μπορούμε να τον χειρουργήσουμε. Το βασικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη αναισθησιολόγων. Συμβαίνει μερικές φορές ορθοπαιδικοί ασθενείς με κατάγματα κάτω άκρων να περιμένουν 7, 8 και 10 μέρες ώστε να χειρουργηθούν. Το κομμάτι του παζλ που έλειπε για να συμπληρωθεί η χαοτική εικόνα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου είναι η τροπολογία του Υπουργείου για τις διακομιδές, που θέτει σύμφωνα με τους γιατρούς σε κίνδυνο την ασφάλεια των διασωληνωμένων ασθενών. Μάλιστα, νοσοκομιακοί γιατροί του Ρεθύμνου πέρασαν πρόσφατα το κατόφλι του εισαγγελέα για να τον ενημερώσουν εγγράφως για τους κινδύνους που ελοχεύουν και το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή για τη δημόσια υγεία. Το ζήτημα των διακομιδών, το οποίο ήταν το κυρίαρχο τον τελευταίο καιρό, αναδεικνύει τη διαχρονική υποβάθμιση και απαξίωση της δημόσιας υγείας του ασθενή και του νοσοκομιακού γιατρού. Δεν μπορεί η εκάστοτε ειδικότητα να ασκήσει το ειδικό έργο για το οποίο έχει εκπαιδευτεί. Δεν υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές. Υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά τμήματα. Στόχος των νοσοκομιακών γιατρών μέσω του δημόσιου διαλόγου που έγινε ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ρυθμιωτών ώστε να αγκαλιάσουν το νοσηλευτικό ίδρυμα του τόπου τους.